Δηλαδή και στις εργασίες. Σιγά ρε, σκίζεστε. Πέσα. Πρώτη φορά είμαι πιο ψηλά. Γιατί είσαι έτσι με το... Δεν μπορώ να την κατεβάσω ρε στην καρέκλα. Δεν μπορείς να κατεβάσεις, τι εννοείς, αισθάνεσαι γλυκό τόσο ψηλά. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν έχεις ξανασυνηθίσει ποτέ να κάθεσαι πάνω από το 1,60. Θυμάσαι ποτέ να είμαι πιο ψηλά από σένα. Ναι. Είσαι πάντα πιο ψηλά από μένα, εγώ είμαι ένα τίποτα, ένα μηδενικό. Πες μου Σταύρο, πες μου Ζέλα. Στέργιο, τι γίνεται ρε. Όχι, σας απολαμβάνω παιδιά, συνεχίστε. Θα πεις ένα καλησπέρα το λαό. Καλησπέρα. Καλησπέρα λέει. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, θα είμαστε σοβαροί σήμερα. Θα είμαστε σοβαροί. Και θα ξεκινήσω με κάτι πολύ σοβαρό που το σκέφτομαι εδώ και μέρες. Ναι. Παιδιά, αυτό με τις κροτίδες δεν είναι αστείο. Αυτό είναι όντως σοβαρό. Πίστευες ότι θα μιλήσω κάτι σοβαρό και θα έλεγα κάτι άλλο. Θα πεις κάτι, ναι. Αυτό με τις κροτίδες, ήδη ένα παιδί έχασε δύο δάχτυλα. Έχει ξαναχάσει παιδί δύο δάχτυλα. Δεν είναι πλακίτσα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι security μέσα στο γήπεδο. Ωραία, για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα. Και εκτός του ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό για το λόγο ότι ένας άνθρωπος έχασε δύο δάχτυλα και έχει χάσει κι άλλο στο παρελθόν, δεν πετάμε κροτίδες, θα κάνουμε εμείς επίθεση. Ναι, γενικά δεν πετάμε. Ναι, ναι, αλλά κυρίως όταν κάνουμε εμείς επίθεση. Ναι, δεν κερδίζεις κάτι. Ναι. Εμείς που έχουμε την μπάλα πρέπει να έχουμε περισσότερη συγκέντρωση. Ναι, γεγονός έγινε αυτό και σε δύο στιγμές κιόλας. Εντάξει, είπαμε. Υπάρχουν, δεν υπάρχει το. Πώς το λένε. Το καρναβάλι του Ρίου, το καρναβάλι του Ξάνθης, του Μοσχάτου. Προχθές ήταν κουραστικό. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Τσακάλις. Έχει ζέστη. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι. Είναι κυκλοφορνιώσεις. Σκοτώνει τα μικρόβια το κρύο. Τι κρύο, σιγά, δεν θα μπούμε και στην ψήξη. Αν σκότωνε το κρύο τα μικρόβια κάπου, το χειμώνα δεν θα ρώσουνε κανένα. Γεγονός. Και αρρωσταίνουμε το χειμώνα, αγαπητοί ενημερωτικά. Ναι. Τώρα περιμένω πώς και πώς να με πάνε το φαρμακείο να πάω κάνω το εμβόλιο. Κάθε τέλη Σεπτέμβρη. Το ίδιο. Ναι, το ίδιο νταλαβέρι. Ναι. Κάθε τέλη Σεπτέμβρη έχουμε. Το βγάζουν τέλη Σεπτέμβρη, λέει, γιατί όσοι είναι τα Χριστούγεννα. Βγάλει το τέλη Αυγούστου, βρεσόν, μην αρρωστήσουμε το Σεπτέμβρη. Σοβαρά το λένε αυτό. Ναι. Κλιμακώνονται οι ιώσεις Γενάρη, Δεκέμβρη-Γενάρη. Άρα δηλαδή μέχρι τότε θα έχει μπει το εμβόλιο. Κάνε το ένα μήνα πριν. Μοσχαροβούβαλο. Γιατί έχουν αρρωστένα το Σεπτέμβρη, που αλλάζει ο καιρός, στη σκιά έχει 15 βαθμούς και στον ήλιο 30. Συνάδελφος, σε παλιότερο μέσο ήξερε πότε θα αρρωστήσει. Πολύ καλά. Έλεγε δεν είμαι καλά. Δευτέρα το έλεγε αυτό. Ναι. Πέμπτη Παρασκευή με βλέπω να έχω πυρετό. Και είχε. Ως για μαγείας. Είχε. Δεν πήγαινα σπίτι του να δω. Δεν έβαλε θερμόμετρο. Όχι, αλλά. Επίσης αυτά τα ηλεκτρονικά που βάζεις στο μέτωπο το φωτάκι και μετράνε. Μην τα εμπιστεύεστε. Πώς πλέον έχεις οριμάσει τόσο πολύ, δηλαδή. Ναι, αλλά είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 και δεν έχουμε πει κουβέντα εκτός από τις κροτίδες για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε η απολογία. Βάρη πρόστιμο όπως αναμενόταν, ξέχωρα από τις φωνές των ανθρώπων του Ολυμπιακάρη χθες, που φρόντισαν να βγάλουν την έκθεση της αστυνομίας σε μέσα μόνο θεματικά του Άρη, μόνο θεματικά του Ολυμπιακού και ένα του Μαρινάκη. Υπήρχε μόνο εκεί, υπήρχε το έγγραφο. Το θέμα υπήρχε παντού. Το έγγραφο υπήρχε μόνο εκεί. Συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες, τέλος πάντων, βάρη πρόστιμο προβλέπεται. Μην μου στέλνετε μηνύματα την ώρα της εκπομπής. Ναι, δεν είναι κάτι παραπάνω πέρα από πρόστιμο. Κόντρα σε όσα γράφτηκαν αυτές τις μέρες. Και υπάρχει και το άλλο το θέμα με τον Αμπέλ Φερέιρα. Από χθες το βράδυ. Που βγήκε από την Πορτογαλία. Και σήμερα δίνει τη συνέχεια στην Πορτογαλία. Αλλά υπάρχει και από εδώ πέρα ένα διαφορετικό ρεπορτάζ. Από τον ΠΑΟΚ. Οι Πορτογάλοι γενικά νομίζω ότι το συνεχίζουν αρκετά. Δηλαδή και εγώ που μιλούσα πριν με κανένα δυο από εκεί. Λένε διάφορα αυτοί. Θα τα αναλύσουμε. Ναι, θα πούμε στην πορεία όλα. Θα πούμε ποια είναι τα δεδομένα. Πώς ξεκίνησε, τι ισχύει, γιατί υπάρχει μια σειρά γεγονότων και γι' αυτό. Και η ομάδα ξεκινάει την προετοιμασία της σήμερα ουσιαστικά. Θα δούμε αν ο Σφιντέσκι θα είναι καλά, που είχε ίωση. Το που λέγαμε πριν. Άμα είχε κάνει το εμβόλιο αρχές Σεπτέμβρη, δεν θα είχε ίωση. Έτσι. Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν ο Σφιντέσκι θα είναι καλά. Πιστεύω θα είναι καλά σήμερα αύριο. Ναι. Από ό,τι μίλησα πριν, όλοι κάνουν κανονικά πριν την Πέλκα. Και ο Μάτος που έτσι και αλλιώς είναι τιμωρημένος και δεν υπολογίζεται.
Υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση αυτή τη στιγμή για το ΠΑΟΚ Άρης και για το κομμάτι του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και για το κομμάτι του παιχνιδιού του Άρη, μια βίντεο ανάλυση από το repress.gr. Μπορείτε να μπείτε να δείτε σε αυτό το, στην ιστοσελίδα κόσμημα που ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Δεν θα δείτε διεκθέσεις αστυνομίας, δεν θα δείτε τέλος πάντων τι είπε ο Κυρσάβας, τι είπε ο Γιωργάκης, τι είπε ξέρω εγώ ο οποιοσδήποτε, μόνο ούτε, ποδόσφαιρο. Ούτε φωτογραφίες, ντοκουμέντα. Όχι φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι θέλει να πει ο ποιητής, ναι, αλλά. Είναι φωτογραφία όμως. Είναι μια φωτογραφία. Ναι. Θα βάλω και εγώ μια από τον μπάνιο μου, μικρός. Φωτογραφία, ντοκουμέντο. Θα καταγγείλει κάτι. Να γράψει μέσα στο κείμενο ότι έχω κι άλλες. Ναι. Έχω κι άλλα. Ναι, τέλος πάντων. Πολύ ασχοληθήκαμε, είναι αυτή η αίσθηση. Στέργιο, εγώ έχω κουραστεί να είμαι μπροστά στα πράγματα. Μπροστά. Δηλαδή, εσείς ήταν δημοσιογραφικά. Εγώ ήμουν από θητήρια, μεικτή ζώνη και μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ωραία. Λόγω της ιδιότητας ως άνθρωπος δημοσιογράφος που θα κάνει το post-game. Εγώ είμαι μπροστά. Δηλαδή τώρα είχε περισσότερους αστυνομικούς από το Πολυτεχνείο. Ναι, από νωρίς κιόλας. Δηλαδή η Μαρία Ιδαμανάκη σε λιγότερους αστυνομικούς απευθυνόταν. Και εκείνος εκεί ο Αστεράς που ήταν εκεί, ο κουραστικός, θα κυνηγηθεί αυτός. Αυτός θα κυνηγηθεί. Δηλαδή μας θα κάναν μπαλόνια ενώ δεν συμβαίνει το παραμικρό. Να δείτε κάτι πινελίκια τώρα σε πάω Κάρης, ψιλομπινελίκια. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν είναι τίποτα παιδιά. Εντάξει, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν αποφευθεί πανεύκολα, αν ο κύριος Αστεράς ήταν λίγο πιο έξυπνος. Αυτό η Άρκτος. Στο είπα και την άλλη φορά Σταύρο, έχω καταλάβει ότι δεν στέλνουν την αφρόκρεμα στα γήπεδα. Δεν στέλνουν την αφρόκρεμα στα γήπεδα. Κοίτα, γενικά μάλλον όλες οι ομάδες δεν επιλέγουν τους πανεπιστημιακούς. Ναι. Ναι. Δηλαδή, τελειόφυτος ΑΣΟΕ προστασία δεν έχει πάει ποτέ, ξέρω εγώ, υποθέτω. Όχι, όχι, ναι. Υποθέτω. Εντάξει, τα παιδιά που βγάζουν μεροκάματα αυτή τη διαδικασία, ωραία, δεν διαβάζουν Κοέλιο. Για να διαβάζουν, διαβάζουν μόνο Κοέλιο. Διαβάζει και Κουτσή Μαρία. Ναι. Κοέλιο. Ναι. Το να πέσουν ένα-δύο πινελίκια κατέρωθεν. Ένθεν και ένθεν, ναι. Ναι. Δεν είναι και τίποτα. Στο γήπεδο είσαι. Στο γήπεδο είσαι. Ναι. Ωραία. Το κλείνουμε αυτό. Εγώ λοιπόν έχω κουραστεί να είμαι μπροστά και να διαβάζω πράγματα τα οποία μου λένε ότι έγιναν ενώ είμαι μπροστά. Ναι. Τρομοκρατήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Εγώ μιλούσα με τον Κονέ μετά το παιχνίδι. Μπουχουχού, χαχαχά. Βγήκε ο Κονέ, έκανε και δηλώσεις. Με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Μιλούσαμε εκεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πάνε σε βγάλουν τρελό. Παιδιά, είμαι εκεί. Το βλέπω. Να είμαι τόσο χαζός που να γίνονται μπροστά μου όλα αυτά και να μην τα πάρω χαμπάρι. Για να περάσω, να πάω από τα ποδητήρια στην μεικτή ζώνη που βγήκαμε το live, τράκαρα σε 12 ασπίδες. Γιατί η αστυνομική είναι λίγο και αυτή. Όπως τα πέλκα, έχουν τα κοιλάκια τους, στο Άκα. Εμείς τα έχουμε τα κοιλάκια μας. Ήρθατε λίγο κοιλιά με κοιλιά. Είδαμε λίγο ασπίδα κοιλιά. Ναι. Ναι. Βρίσκα μια ανάποδη τώρα, εσύ σου πω εγώ. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ακριβώς το παιχνίδι των εντυπώσεων. Καταλαβαίνω πότε αυτό ξεπερνάει τα όρια. Τα όρια έχουν ξεπεραστεί. Βγαίνει ο καημένος ο Αυγεννάκης χθες. Κάνει δηλώνει το πρωί. Εντάξει. Ναι. Να προσέχουν τις τοποθετήσεις τους, τα στελέχη των ΠΑΕ, γιατί αυτοί δυναμητίζουν, μπλα 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 μπλα. Ο καθένας θα παίρνει ότι τα λέει για τον Κυρσάβα και τον Καραπαπά, ο άλλος το λέει, για τον Γιώργη, ο άλλος τα λέει για τον Καρυπίδη. Όλοι, μετά την τοποθέτηση Αυγεννάκη, το μόνο που δεν έχει υποθεί σε πώς είναι σκατά στον τάφο σου, το μόνο που δεν έχει υποθεί. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν βριστεί μάνες, ναι, ναι, όλα, μόνο αυτό. Όλα τα άλλα έχουν υποθεί. Ανά μισή ώρα. Ναι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ξέχωρα αν είμαστε ΠΑΟ, Κάρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Πού θα οδηγήσει αυτό? Εγώ ξέρω ποιος θέλει.
Όλα ξεκινάνε από τον Ολυμπιακό. Όλα. Αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός, η ζωή μας θα ήταν, η καθημερινότητα μας θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Αν δεν υπήρχε η κασέτα του κύριε Σάββα, το ύφος του Καραπαπά, αυτό το έφαγα τέσσερα κοντοσούβια, κάτσε να χωνέψω. Ωραία. Αν δεν υπήρχε τέλος πάντων η ρητορική Μαρινάκη, ότι εμείς είμαστε Ολυμπιακός, το κράτος και όλα αυτά που το έχει περάσει και στην κυρκίδα τους. Όλα ξεκινάνε από αυτούς. Το ότι υπάρχουν καθυστερημένες αυτή τη χώρα που μας εξισώνουν με αυτούς, επειδή πήραμε ένα πρωτάθλημα και ένα μας κλέψανε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να απολογηθούμε για την παιδεία αυτής της χώρας. Που όταν κάθεσαι να θα έχει θρησκευτικά και τι θα έχει και πώς θα τα έχει. Που δημιουργεί βόδια και όχι ανθρώπους. Που αν η οικογένειά σου δεν έχει βάσεις, θα βγεις να πούμε και δεν θα μπορείς να πετύχεις και παλαμάκια. 100% πλέον είναι η οικογένεια. Δεν υπάρχει τίποτα. Κράτος, θεσμοί, τίποτα. Διάβαζα κάπου χθες ότι ή το 30% του 40 που τελειώνουν το λύκειο είναι αναλφάβητοι. Τι θα είναι, δεν τους έχεις δει που γράφουν κρίκλες όλη την ώρα. Σοκαριστικό. Απόφοιτος λυκείου και να είσαι αναλφάβητος. Είδες τον έλεγχο που έβαλα χθες. Άστο, άστο, δεν υπάρχει. Να θυμηθεί. Πολύ καλά, μπράβο. Στάδε. Τι τσακάλι, δασκάλα είχα. Και διαγωγή. Πρώτη και δημοτικού. Μπράβο. Θα φτάσει πολύ ψηλά. Θα φτάσει πολύ ψηλά, έγραψε. Τι τσακάλι. Και στο Φρυγανιό, τι να την τιμήσετε αυτή που ήταν το 81 δασκάλα, δεν θυμάμαι ποια είναι. Μαζί με την αλλαγή του Πασόκ. Την Πασοκάρα. Εντάξει. Με Κυριάκο πλέον ηγέτης στην επικοινωνία, τίποτα. Ο Κυριάκος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Πασόκ. Φάε φόφι. Γρήγορα. Δεν έχει τύχη, με Γερουλάνο είμαστε. Και σε 5 χρόνια πρόεδρος του κινήματος. Όχι, Κυριάκος. Εκεί θα τον φαλάχανο. Όχι. Πήγε να κάνει και μια τρίπλα μια φορά στο Σαββιδέικο και εμφανίστηκε μια πολύ γρήγορη. Ναι. Άστα. Άστα. Μια χαρά είναι όμως ο Κυρκύρ. Νέος ρόλος. Κάναμε φανταστείτε την περικά φράγκο. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Όχι, έχει και αυτό σημασία, αλλά... Αν δεν έχει σημασία, αγάπη, ενημέρωσέ μας. Ρε, φίλε, τι... Αν είσαι χομπίστας, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τι φανέλα φοράς όμως, Πασόκ. Πασόκ. Κινάλ. Αλλάξαμε αφημί κι εμείς. Αριέλ. Αλλάξαμε αφημί, αλλάξαμε σήμα. Αριέλ. Αριέλ. Ας το κάνουμε και Αριέλ. Γιατί. Γιατί είναι ίδιο. Κοίταξε, αν χρεωθεί το Κινάλ, αλλάζουμε ένα αφημί, αλλάζουμε το όνομα. Αριέλ. Αριέλ. Ο Βόλος δίνει ένα. Πού να πρωτοδώσει ο Βόλος, εσύ. Πού να πρωτοδώσει. Πού να πρωτοδώσει. Τέλος πάντων, επειδή αναφερθήκαμε στις δηλώσεις του κ. Βιεννάκη και μετά το χάος που δημιουργήθηκε με τα εκατέρωθεν πινελίκια, να διαφωνήσω με τον Γιώργη Σαββίδη ότι αυτοί που έχουν κοιλιά είναι και έξυπνοι. Να διαφωνήσουμε ανοιχτά σε αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να έχεις κοιλιά και να είσαι χαζός. Γιατί έχεις μία ζωή, τη χαίρεσαι, τρως ό,τι θέλεις και όλοι θα πεθάνουμε στο τέλος, παιδιά. Εντάξει, όλοι, θα είμαστε, πώς το λένε, λίπασμα θα γίνουμε. Καλό μεσημεράκι. Φάτε λοιπόν. Δεν αλλάζει λοιπόν αυτό. Εντάξει, άλλη εσύ φάει κοτσιμπέρι, αφάω εγώ ωραία το κοντοσούβλι, εντάξει, και θα τα πούμε στο τέλος. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κοιλιά είναι δύναμη, λέει ο Σταύρος, λοιπόν. Για τα ναι, το ότι υπάρχουν και άνθρωποι με κοιλιά σαν εκείνον. Α, ναι. Όχι τον Χριστό. που έδειξε, εκείνον εκεί στον Πειραιά. Εντάξει, ναι. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που μας το πιάζουν. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Δύο είναι εκεί. Εκείνο δεν είναι κοιλιά, εκείνο είναι ένα. Οντότητα. Οντότητα. Είναι αυτό που λένε δούλεψα όγκο. Κατάλαβες. Δούλεψε όγκο άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Το πράγμα ξεφύγει λοιπόν ξεκάθαρα. Με υπαιτιότητα Ολυμπιακού. 100%. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης παρασύρθηκε. Και θα το αιτιολογήσω. Αντέδρασε για τρομοκρατία μία μέρα μετά το παιχνίδι. 24 ώρες ακριβώς. Ναι. Έβγαλε την ανακοίνωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή έχουμε social media, ξεκινάμε τα βασικά. Δηλαδή βιώνεις δημοκρατία. Παπ, πώς έκανε η ΑΕΚ, το πιστόλι σε 6 δευτερόλεπτα. Ναι. Παπ, κάτι φωτογραφίες, κάτι έτσι, σε 5 δευτερόλεπτα, έχεις κάνει δουλίτσα. Το μία μέρα
Μπάζει. Έχει κάνει δουλειά αν υπάρχει κάτι. Mm? Αν υπάρχει κάτι. Ναι. Ναι, η ΑΕΚ πάτησε τη φωτογραφία του Ιβάν. Mm. Okay. Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Εδώ τώρα ο μηχανισμός πατάει σε μια φωτογραφία του Γιώργη Διόλου στο παιχνίδι που είναι καμιά 15-20 μέτρα πίσω από τον πάγκο ενώ υπάρχουν 2.000 αστυνομικοί γύρω-γύρω. Μόνο το ελικόπτερο έλειπε. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό και μόνο σε κάνει να καταλάβεις ότι. Δεν. Δεν. Σε εποχή του social media, παιδιά, 24 ώρες μετά αντίδραση για τρομοκρατία, νομίζω είναι λίγο αστείο. Με καλή διάθεση το λέω. Δηλαδή, εμένα αν οι δικοί μου αντιδράσουν 24 ώρες μετά σε ένα σκηνικό που βιώσαν, θα τους πω καλά, καλά σας κάνανε. Διπλάσιο έπρεπε να πάτε. Ναι. Να φάτε. Αν φάγατε. Μετά από 24 ώρες αντίδραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα μας με το κλίμα και πώς δημιουργείται αυτό, αν δεν μαζέψουν τον Ολυμπιακό, αυτήν την παροδία σύλλογο σε όλα τα επίπεδα πλέον και στον πράγμα. Δεν τον μαζέψαν Σταύρο χρόνια και χρόνια, τώρα θα τον μαζέψουν τον Ολυμπιακό. Εντάξει φίλε, εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει. Α ναι, εντάξει, μέσα. Εγώ δεν λέω ότι μαζί θα γίνει, αλλά ο υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και εδώ είναι και η Super League, η οποία είναι πραγματικά μια αστειότητα, Ρελισάνδρου, μαζευτείτε σε ένα τράπεζι και πείτε το να το βουλώσουν. Δηλαδή θέλετε να γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι εγώ χορηγός, είμαι η Coca-Cola. Και θέλω να γίνω κεντρικός χορηγός Super League. Πώς θα μπορεί όταν σκοτώνονται όλοι με όλους. Είναι διαφήμιση για μένα το να μπω στη Super League. Όχι. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή. Η πραγματικότητα λέει ότι αυτοί εδώ οι τύποι πρέπει να μαζευτούν άμεσα. Ο Αυγενάκης είναι εγκλωβισμένος γιατί κακά τα ψέματα από εκεί κρατάει σκουφιά του. Εγώ θεωρώ ότι παλεύει να κρατήσει κάποιες ισορροπίες, αλλά δεν μπορεί. Αργά ή γρήγορα θα φάει τις πιέσεις του και θα λυγίσει. Και επειδή βλέπω και το μέλλον, δεν είναι βίωνο. Γενικά. Ναι. Η ένταση θα μεταφερθεί σε πολλά επίπεδα. Αυτοί δεν έχουν διάθεση να μαζευτούν. Αυτοί θεωρούν ότι δύο χρονιές που δεν πήραν πρωτάθλημα είναι το τέλος του κόσμου, ότι θα κάνουν τα πάντα μα δεν πάρουν τρίτη. Δεν είναι τόσο ανασφαλείς. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 5 βήματα πίσω μόνος του. Με αλλαγή προπονητή, με αλλαγή ρόστερ χωρίς λόγο, με μόνο αυτοκτονία. Και πάλι τον φοβούνται. Και πάλι προσπαθούν να τον διαβάλουν. Και πάλι προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εναντίον του. Και πάλι χρησιμοποιούν τα 15-20 μέσα και άλλα 30 κρυφά, ωραία, για να βγάλουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι ό,τι είναι. Και πάλι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δηλαδή το χθεσινό Sport Day. Ωραία, Sport Day. Ο Χίεφερε με τον Παναθηναϊκό Μάρτινς. Δεν είναι τόσο πόδρα τα πράγματα, ψιλοπάθαν το αμόκ τους. 3 του ρίξε ο Όφη του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, 4 του ρίξε ο Άρης στο Χαριλάο και εσύ δεν κέρδισες. Και δεν πρέπει να κερδίσεις και εσύ πήγε την Τρίπολη στο Καραϊσκάκι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, δεν μαζεύεται πιστεύω εγώ. Από εδώ και πέρα θα γίνει μια rock and roll κατάσταση και όποιος γλιτώσει γλίτωσε. Τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν έχει προσωπικότητες άλλωστε η χώρα για να βγουν μπροστά και να συμμαζέψουν κάποιον που νομίζει ότι είναι ο. Ναι, συμμαζέψουν οι Σταυρός. Ο πρίγκιπας. Δεν τα ελέγχει όλα. Δεν είναι. Όλα δεν τα ελέγχει. Εμάς δεν μας ελέγχει. Όχι, θεωρεί ότι τα ελέγχει όλα. Ναι. Σταυρό με θεωρεί ότι του ανήκουν όλα. Αυτό, ναι, αυτό είναι χειρότερο. Ναι. Αν έχεις DNA ψηλάντη, δεν σας βλέπει. Η αγάπη έχει μπουμπουλίνα. Κοίτα μου τι. Εσύ έχεις μεγάλη Αλέξανδρο, τι μου λες τώρα. Εγώ είμαι μεγάλη Αλέξανδρο, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Μόνο το μουστάκι σου λείπει από την μπουμπουλίνα, έτσι όπως σε βλέπω. Είχε μουστάκι μπουμπουλίνα. Ξεκάθαρα είχε μουστάκι. Δεν έχεις δει τις φωτογραφίες. Και αυτός είναι ο ζωγράφος. Φωτογραφίες. Τις ζωγραφίες δεν έχεις δει. Και αυτός. Καραγκιόζη. Βάζεις και το μουστάκι της. Δες, ψάξε μπουμπουλίνα. Με προβληματίζει αυτό που λες. Το έχεις παρατηρήσει τόσο. Ρε, βάζει χνούδι ο Καραγκιόζη. Τι λες, μωρέ. Ναι, ρε, βάζει μπουμπουλίνα. Μήπως είναι σκιά, μήπως δεν είναι. Όχι, ρε, βάζει χνούδι. Βάζει χνούδι. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι όταν ήμουν μικρός, ότι οι γυναίκες στην. Να γράψω μπουμπουλίνα χνούδι ή μπουμπουλίνα σκέτο. Μπουμπουλίνα σκέτο, φωτογραφία πήγαινε. Ήμαντζη.
Δες το. Φωτογραφία. Δες, δες, δες. Την κλασική φαντάζομαι. Βάλε αυτή να είναι. Όχι αυτή. Αυτή εδώ. Όχι αυτή. Ναι. Σταύρο. Έχει χνούδι. Έχει χνούδι. Έχει χνούδι. Ναι. Άλλη μία που ρουφιάνεψαν οι συμπατριώτες του Στέργιου. Και ενώ με τα λεφτά της καθάριζε την πουγάδα της στην Αλεξορία και μετά τη φάγανε. Να τα λέμε αυτά, να μαθαίνει η νεολαία. Ναι. Ξέρεις ιστορία. Ναι, και είναι επίκαιρα αυτά γιατί Σταύρο ετοιμάζει το κράτος εκδηλώσει όλο τον κόσμο. Για το 1921, ναι. Με Γιάννα Κεδοπούλου. Δηλαδή, η Μαμαλίγκα που δεν έχει χνούδι. Η αμάκα δεν έχει όρια, δηλαδή θα γίνουν ναι, ναι. Εκδηλώσει όλο τον κόσμο για τα ναι. 100 χρόνια. Για να κάνουμε αντιεκδηλώσει. Όχι, θα κάνουμε. Αναπαραστάσει θα κάνουμε. Πώς πέθανε ο Νικηταράς στην ψάφα κάτω στον δρόμο. Ναι. Γιατί του πήραν και την άδεια επέτη. Ναι. Τα τσακάλια αυτά. Ναι. Το πολύ καλό αυτό κράτος. Το Καποδίστρια που έστωσε ολόκληρο το κράτος. Όταν ήρθε ο Καποδίστρια εδώ, είχε νεκρούς στον δρόμο. Και σου έφερε και τις πατάτες. Ναι, σου έφερε και τις πατάτες. Τρώγαμε μπέργκερ σκέτο. Ναι. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο στην Ελλάδα. Να πάει αυτό που βοηθάει τη χώρα, ειδικά τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι. Το Κολοκοτρώνει. Το Κολοκοτρώνει σε κοιλή πλάτος 0,60 ύψος 1,20. Ναι. Ποιο νόμο φάγαμε. Ποιο δεν φάγαμε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, μετά την ιστορική ανάλυση. Να δώσουμε χαιρετισμούς αν μας ακούνε στην Αμερική σε δικαστικούς ανθρώπους του συστήματος που έφυγαν από την Ελλάδα μας. Τι να κάτσεις. Θα σου πω στο διάλειμμα γι' αυτό. Και δεν μπορείς να μην σχολιάσεις, Σταύρο και αγάπη, ότι πήγε να πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συναντήσει τον Τραμπ. Και ναι, μάλλον ο Τραμπ μας τελειώνει, μάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω. Για να εκδικηθώ το τσιγκούνι, άντρα μου, τα φτιάξαμε τον άντρα της κολλητής μου. Έχει κάτι τέτοιο στο κανάλι του. Η Όλη. Είναι η πρωταγωνίστρια. Η Όλη, ε. Αυτό το όνομα, δεν μην βάλουμε κανένα. Συνδυάζεται το η Όλη. 10 οι Όλοι δεν θα υπάρχουν. Τώρα θα κοιτούνται μεταξύ του. Είναι και προβληματισμένοι όλοι. Δηλαδή, Κατερίνα είναι προβληματισμένοι όλοι. Πώ, όπω συζητάνε τώρα, ε. Και αυτά παιδιά είναι. Φτιάξαμε τον άντρα γιατί ο κόσμο είναι τσιγκούνι. Άλλαξε. 34 ετών. Ξέρει τι θέλει η γυναίκα. Και αυτά είναι πραγματικά περιστατικά στο κανάλι του Προέδρου. Γιατί στο προηγούμενο τη Κατερίνα βγήκαν κανένα δύο-τρει και μπερδέθηκαν, είπαν άλλη ιστορία και είχαν άλλη εισαγωγή και κοιταζόντουσαν. Ναι, έγινε και αυτό. Αλήθεια. Ναι. Πέτσου τα σύννεφα δηλαδή. Κοίτα προβληματισμό σε κάτι τέτοιο. Τώρα σκέφτεται αυτό που ακούει, σκέφτεται κάτι που έγινε το βράδυ. Όχι, κοίτα την άλλη. Κοίτα, ο άλλο. Αυτό εδώ. Ανοιχτό στόμα. Πω, πω. Ωραία, θα πάμε στο διάλειμμα εμείς. Πρώτα τα welcome stores ανέες. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Νομίζω σε πρώτη φάση δεν θα δώσουμε άλλη συνέχεια σε αυτή την τοξικότητα και σε αυτή την αηδία που βιώνουμε εδώ και 10 μέρες, 12 μέρες. Πότε ξεκίνησε αυτό το πάρτι. Ναι, περίπου τόσο. Εντάξει. Σε αυτό που έλεγε πριν ο Σταύρος, ότι ο ΠΑΟΚ όντως έχει βάλει δύσκολο στον εαυτό του, καταλαβαίνουν στον Ολυμπιακό όμως ότι και αυτή δεν είναι η υπερομάδα που μας την παρουσίασαν. Στην Ελλάδα, ναι. Okay, κανείς δεν μπορεί να μειώσει την επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ανεξάρτητα αν μπορεί να γίνει κουβέντα για την κατάσταση της Κράσνονταρ, της Μπασάκ Σεχίρ, ναι, και της Τότεναμ. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Η επιτυχία είναι επιτυχία. Αλλά στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός ακόμα χάει. Με τον Αστέρα Τρίπολης πήρε 2 βαθμούς δώρο. Από Τζοβάρα και Κουμπαράκι, μόνο από Τζοβάρα, μόνο από Κουμπαράκι. Δεν θα μάθουμε ποτέ για το λάθος στο ΒΑΡ. Με το Βόλο, okay, το παιχνίδι άνοιξε το τελευταίο 20 λεπτό. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Αλλά και με τη Λάρισα και με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός ακόμα χάει. Και καταλαβαίνει ότι με το μυαλό του, αν θα μπορούσε να πάρει και κάτι άλλο από το παιχνίδι ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Κάποια τιμωρία ενδεχομένως. Θα ήταν. Όντως. Πολύ ασχοληθήκαμε. Έχει ανέβει η ανάλυση πολύ και πριν και στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, μπείτε ή στο Repress απευθείας ή μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 αρχικά και θα διαβάσετε την ανάλυση του ΠΑΟΚ Άρης. Ουσιαστικά αυτό που δείχνει η βίντεο ανάλυση και πρέπει να το δείτε για να καταλαβαίνουμε όλοι, να εκπαιδευτούμε λίγο ποδοσφαιρικά, παιδιά. Δηλαδή, κράζει κάποιο το Φερέιρα. Ναι. Ωραία. Θα σου δείξω γιατί πρέπει να τον κράζει να με ξεφτιλίζεσαι. Όχι να τον κράζει γιατί πήγε ο Ζαμπά εκεί και έκανε. Αυτά είναι ένα χαμένα λέγαμε. Για ακόμη μία φορά, αυτό που φαίνεται στην ανάλυση
είναι ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει τους χώρους που δεν μπορεί να κινηθεί η ομάδα τους. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει με αν ο Ζαμπά. Αν ο Ζαμπά έπαιζε δεύτερος φορ και ο Μάτος ανέβαινε και είχε την επιλογή του Ζαμπά, μπορεί να ήταν και ο Ζαμπά πιο δημιουργικός. Επίσης, επειδή αναφέρομαι και τον αντίπαλο, για τον Άρη, η ομάδα του Άρη δεν μας φταίει σε τίποτα για τα όσα γίνονται. Οι ποδοσφαιριστές, ξέχωρα αν 2-3 έκαναν κάποια καραγκιουζλίκια. Ο Άρης ήταν πολύ compact. Οι γραμμές ήταν πολύ σωστά στημένες. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το έκανε καλά αυτό. Δεν μπορούσε να βγει σε κόντρα επιθέσεις γιατί ο Πάκος ήταν διαβασμένος. Οκ. Okay. Δηλαδή αν δεν είχε το Φετβαζίδι ο Άρης μπορεί να παίρνουν και το κέντρο. Αλλά άσχετο αυτό. Να βλέπουμε λίγο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το κάναμε το Repress, παιδιά, για να εκπαιδευτούμε όλοι και εγώ μέσα. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε τα παιχνίδια με 900 φυγμούς και δεν καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Εντάξει. Συμβαίνει και αυτό σε όλους μας. Αυτά για την ανάλυση του Repress. Πολύ καλή δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά από επαγγελματίες ανθρώπους. Και νομίζω ότι ξεκίνησε και η ανάλυση για το ΟΑΚΑ. Είδα μία για την ΑΕΚ χθες. Ναι. Να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα γενικότερα. Ναι. Και για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο παιχνίδι, για να το πιάσουμε και αυτό. Θεωρητικά η ΑΕΚ είναι σε καλό φεγγάρι. Εγώ την είδα με τον Πανετολικό, δεν είναι και τίποτα συγκλονιστικό. Ένα λιβάγια είναι. Δεν πάβει να είναι όμως μεγάλη ομάδα, δεν πάβει να παίζει την έδρα της, δεν πάβει να έχει κίνητρο γιατί την έχουμε κάνει κάτι κηδείες από τις λίγες και δεν πάβει να έχουμε αρκετές απουσίες. Δηλαδή οι απουσίες τώρα δεν έχουμε Μαουρίτσιο Βιερίνια και ξαφνικά δεν έχουμε και Μάτος Πέλκα. Ναι. Ο Μάτος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. 4 γκολ έχει φέτος. 3 έχει μαζί με Ακπόμ και Σπιντέρσκι. Τι λες, ρε. Ναι, 3 είναι. Ένα με τον Άγιαξ. Μαζί με Ακπόμ και Σπιντέρσκι. Ένα με τον Άγιαξ. Με τη Σλόβαν, δεν έβαλε. 3 είναι ρε. Όχι, νομίζω ότι έχει 4. 3 γκολ. 2 στο Super League και ένα στο. Με τον Άγιαξ, αυτό είναι. Αν νομίζω ότι έβαλε και με τη Σλόβαν. Όχι, αυτοί οι 3 είναι μαζί. Τέλος πάντων, πάλι πρώτο σκόρε είναι. Ωραία. Με άλλους 2. Ήρθε ο καφές μου κιόλας. Πείτε τα λίγο. Ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό που λέει ο Σταύρος, είναι οι απουσίες. Και είναι και το τι περιμένουμε να δούμε, έτσι, γιατί σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία, ουσιαστικά το πρωί τώρα με την πρωινή προπόνηση. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι μέχρι την Κυριακή και πώς σκέφτεται ο Φερέιρα το μάτς. Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα αν θα γίνουν αλλαγές, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Έχει ξεκινήσει η αλήθεια. Γίνεται κουβέντα για παίκτες που δεν είναι καλά και πλέον έχουν μπει και αυτοί στην εξίσωση. Πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Γίνεται κουβέντα για παίκτες που δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα και θα μπουν σιγά σιγά. Σίγουρα θα παίξει ο Ροντρίγκο, ας πούμε, που τον έχουμε δει λίγο. Θα πιάσουμε και το θέμα Φερέιρα, μην νομίζω ότι το έχουμε ξεχάσει. Όχι, θα το πούμε και αυτά. Αλλά πόντο σιγά σιγά πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς ΑΕΚ. Σε αυτό που λέγαμε πριν στο Repress υπάρχει μια πρώτη ανάλυση της ΑΕΚ και του πώς παίζει. Νομίζω μετά θα υπάρχουν και για τον ΠΑΟΚ διάφορα. Και εντάξει, βλέπεις ότι στην ΑΕΚ αντιμετωπίζουν το θέμα, το παιχνίδι πολύ σοβαρά, γιατί κάθε μέρα έχει δηλώσεις. Η ΑΕΚ βλέπει αυτή την πόλωση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Και πάει να πει Βίνα, έξυπνη είναι. Δεν είναι σε αυτά, είναι μολοχτή. Δεν είναι. Σου λέω τώρα κάτσε να του βρούμε. Ο Ολυμπιακός θα είναι με το Champions League, θα έχει απώλειες. Ο ΠΑΟΚ να πούμε έχει κάνει, έχει αλλάξει προπονητή, ψάχνεται ακόμα. Ναι, μας έρχεται και με δύο απουσίες σημαντικές. Είναι θέμα. Η ΑΕΚ τώρα ψάχνει να δει το momentum της. Και αυτή δεν έχει Ευρώπη. Ένα παιχνίδι εβδομάδα έχει. Εντάξει, το ρόστερ δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Αν άλλο Λιβάγια είναι καλά και δεν είναι ο περσινός που ήταν 4 και 2 χορεύουν ναι. Και έφευγε από την προπόνηση και πήγαινε στην Κροατία και το ψάχνανε. Εντάξει, προς το παρόν είναι, αλλά ποτέ δεν είναι σίγουρος με αυτό. Ναι, αλλά αν δεν ξέρει ποτέ τι χρονιά μπορεί να κάνει. Ναι. Γιατί μπορεί πνευματικά να αρχίσει να γουστάρει και να βάζει. Ο Λιβάγια έχει το ταλέντο να αλλάξει ισορροπίες σε μια ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Εγκεφαλικά δεν είναι ο πιο συνεπής, αλλά. Και θα μου πει τώρα με Λιβάγια και Βράνιες. Ο Βράνιες κάνει ό,τι μπορεί κάθε παιχνίδι για να τους κρεμάσει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει εκεί. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο compact. Τώρα έχω κολλήσει με αυτό το compact. Θα το δουλέψω αυτό το μήνα από ό,τι καταλαβαίνετε. Να έχει μεγαλύτερη συνοχή δηλαδή. Θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο αμυντικά. Δεν μπορεί στις τρεις φάσεις να τρώει δύο γκολ. Λίγο αυτά τα ατομικά λάθη πλέον. Τα ατομικά λάθη αυτά πλέον λίγο να πει. Εντάξει, να συνέλθουν όλοι. Συγκέντρωση. Να συνέλθουν όλοι άμεσα. Δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση του Φερέιρα, αν και είναι νωρίς ακόμη.
Δηλαδή, θα βάζα Καντουρί στο 10. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι σου κάτσαν τώρα αυτές οι διαπουσίες και είναι πολύ να κάνεις και αλλαγές πέρα από αυτό. Ναι, κάποιος πρέπει να αντικαταστήσεις. Ναι. Δεν θα παίξουμε με 9. Όχι, εννοώ ότι είναι πολύ να κάνεις αλλαγές πέρα από αυτό. Δηλαδή να ξαναξεκινήσεις την κουβέντα για Πασχαλάκι για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Πασχαλάκι. Δεν ξέρω, πρώτα κάτι. Για Πασχαλάκι. Δεν ξέρω. Εγώ επιμένω στο ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μια αλλαγή. Το αφήνουμε το θέμα του θεματοφύλακα γιατί είναι ευαίσθητο. Ναι, ευαίσθητο υπό ποια έννοια. Του ότι αν το θεματοφύλακα δεν είναι καλά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι είναι μια στρατηγική αλλαγή που αυτόν που θα βάλει θα το στηρίξει ό,τι και αν συμβεί. Ναι. Άρα είναι μια απόφαση που θα σε συνοδεύσει καιρό. Θα είναι 5 αγωνιστικές, θα είναι 10 αγωνιστικές, θα είναι 15 αγωνιστικές, δεν ξέρω, μίνιμουμ 5. Ναι, δεν είναι απόφαση ότι τον αλλάζω τώρα και ξαναβάζω ένα μετά. Ναι, δεν είναι, δεν γίνεται έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν η καθυστέρηση στην παρέμβαση στη θέση του θεματοφύλακα έχει να κάνει με αυτό. Ότι ο Φερέιρα δεν είναι ακόμα. Σίγουρα. Δεν έχει πιστεί ότι πρέπει να το κάνει. Ναι. Από εκεί και πέρα. Μπορεί να το κάνει. Δεν το ξέρουμε. Θα μπορούσε να το κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το έκανε. Ναι. Το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Και το πλήρωσε ότι και τη φέρει ευθύνη ο Πασχαλάκης. Νομίζω ότι η κόντρα του κάνει τη ζημιά, αλλά πάλι στην κλειστή σου γωνία, αλλά δεν νομίζω ότι δεν φταίει στο δεύτερο γκολ. Έτσι πιστεύω. Θεωρώ ότι η άμυνα που βγάλαμε εκεί ήταν αστεία. Έχει πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή. Στην άμυνα αφήνεις... είναι γνωστή. Ναι, είναι γνωστή. Είναι. Πάμε να κάνουμε. Αφήνει Μίσιτ και Ντόγκλα ή επαναφέρει εσύ τι. Τι λες, δε. Ένα ερώτημα. Πα έτσι, νομίζω. Τι. Τι είναι ερώτημα, μόνο εσύ το έχει αυτό το ερώτημα. Το που κλείσει εσύ. Ναι. Okay. Ό,τι θέλει, βάζει στοίχημα. Εντάξει. Ακού το Μίσιτ, τέλο. Βάζει τρίτο το Μεγκαντουρί δεκάρι. Και αφήνει του άλλου. Ναι. Ή βάζει εσύ τι. Δεκάρι. Εσύ τι και ακούσε και εμεί. Γιατί πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φεραίρα για αυτό το μάτσο. Έτσι λέω εγώ. Θα δούμε. Ο Σίτι δεν παίζει 90 στέγη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι η πρώτη φορά που δεν κάναμε αλλαγή στα χαβ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ απλά θεωρώ ότι είναι στο μυαλό του Φεραίρα τώρα. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ή θα βάλει τον Πίσεσβα στο 10. Έτσι πιστεύω. Και θα βάλει Λιμνιό Ζαμπά στι πλευρέ και τον Άκπομ κορυφή. Αλλά και ο Άκπομ όσο είναι έτσι, τι να πω, δεν ξέρω. Μήπως θα παίξει ο Σβιτέσκι. Εγώ πάλι θα τον έβαζα τον Άκπομ. Γιατί. Δεν τον άλλαζα. Γιατί πιστεύω ότι και μια ευκαιρία θα το δοθεί, την κάνει. Θα... Μα δεν πάει στην ευκαιρία. Θα του ήρθει ρε, εσύ, δεν μπορεί. Δεν φοβάμαι τόσο πολύ το επιθετικό μας κομμάτι, το αμυντικό μας φοβάμαι. Ναι. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα μέρες μέχρι αποφασίσει ο προπονητής. Ο προπονητής δεν δείχνει. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι δοκιμάζει ένα σχήμα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Ναι, είναι αυτό που μου έλεγες και εμένα, ότι που σου έλεγα εγώ βασικά ότι είναι καλό γιατί σου κρατάει σε γρήγορση, αλλά μετά ίσως πρέπει να είναι και λίγο πιο ξεκαθαρά τα πράγματα. Άντε, να το κάνεις μέχρι την Παρασκευή. Σάββατο δείξε. Και να προετοιμαστεί και ψυχολογικά ο παίκτης. Ναι. Εγώ αυτό το σκεφτόμουν για τον Ίγκασον με τον Αντρόμητο. Που φαίνονταν ότι θα ξεκινήσει ο Ίγκασον και μπήκε ο Βαρέλα μετά. Και έλεγα, ας πούμε, ότι έπρεπε να φανεί. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα ερωτηματικά. Για μένα είναι τι θα γίνει με τον Μπίση, αν θα παίξει αριστερά ή στον άξονα. Και υπάρχει και ένα στόχο κάπου να ορείται. Ναι. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, ο Φερέιρα ψάχνει ένα δεύτερο φόρ. Να κάνει τη δουλειά που δεν έκανε ο Ζαμπά και να κρατήσει τον Πίσεσβα στα αριστερά. Γιατί να μην πει ο στόχο εκεί. Ο οποίος είναι καλά πλέον. Ναι, δεν είναι όπως πριν δύο εβδομάδες. Δεν τον έχω δει. Μου λένε ότι ναι. Προπονείται κανονικά, έχει ανεβάσει εντάσεις. Αυτό βγαίνει. Ναι, αυτό. Και ο στόχος ξέρει ότι άμα πάρει την παλίτσα από την περιοχή θα βρει αιστεία. Και πρέπει να μπει στην εξίσωση και αυτό σιγά σιγά. Ναι. Και να μπει ο στόχος ξαφνικά και τα βάζει παντού. Αρχίζουμε να αυτοχαστούν έτσι ο ένας με τον άλλον. Πάπα, πάπα. Θα σου δώσω στέκι, δώσ' μου ένα χαστούκι, πάπα, σου δώσ' μου και σταύρο. Γιατί με το στόχο ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Ναι. Δηλαδή πέρσι σεζόν που κάνει, άμα την έχουμε στο μυαλό μας είναι... 14 γκολ, 14 ασίστ. Ναι. Δεν μπορεί αυτός... Και μία άλλη περίπτωση που το σκεφτόμουν τις προάλλες. Είναι, θα μου πεις τώρα πώς να μπει τώρα αυτός. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι θράσος, καμιά φορά επιλογές τύπου Γαϊτανίδη, ο οποίος έχει άγνοια κινδύνου εντός, δεν σου λέω να το ξεκινήσεις. Να υπάρχει απλά στον πάγκο.
Τώρα στο 20 λεπτό σε ένα μικρό παιχνίδι. Με την άγνοια κινδύνου που έχει, μιλάμε για άγνοια και μιλάμε για κανονικό τρελό, εντάξει. Με την καλή έννοια. Δώσ' του κάτι. Αφού βλέπεις οι άλλοι δεν τραβάνε. Θα μου πεις τώρα στα φιλικά. Δεν νομίζω ότι θα του δώσει κάτι. Αισθάνεται τόσο πιεσμένο ο Φερέρα που. Ναι, εντάξει, ναι, μπορεί να μην τον έχει κανένα. Μόνο στη σκέψη ότι θα βάλει Γαϊτανίδη και θα στραβώσει το μάτσο. Όχι για το Γαϊτανίδη, προ Θεού, εντάξει. Δηλαδή και οι άλλοι δεν μαγεύουν και θα είναι πρόβλημα ο Γαϊτανίδη αν παίξει. Που μπορεί να πάει καλύτερα γιατί και ο Σταύρο. Γενικότερα, Σταύρο, είτε παίξει 10 ο Μπίσε, είτε αριστερά είτε δεξιά, πρέπει λίγο να ανέβει γιατί συνεχίζει και είναι πεσμένο. Και είναι και ένα κομμάτι τη εξήγηση γιατί ο Ακπομ δεν φαίνεται όλο ένα και λιγότερο, γιατί ο Μπίζε είναι ο πιο ποιοτικός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Άρα, άμα ο πιο ποιοτικός δεν μπορεί να ταΐσει τον επιθετικό, υπάρχει θέμα. Υπάρχουν μάτς που κάνουν τα βασικά ο Μπίζε Βαρ και άλλα μάτς που δεν κάνουν ούτε τα βασικά. Ο Ζαμπάση για μένα δεν κάνει ούτε τα βασικά. Στο μάτς με τον Άρη ήταν απογοητευτικός. Ναι. Νομίζω ότι μια φανέλα που περιφερόταν στο γήπεδο με τον Ζαμπά. Και πες μου, ζήτη... Από την άλλη, ρε Στέργιο όμως, ο Ζαμπά πέρσι είχε κάνει 10 γκολ, 10 assist, φίλε. Δεν μπορείς να τον βγάλεις εντό από την εξίσωση. Περιμένεις να σου δώσει κάτι κάποτε. Καταλαβες. Ναι, αλλά. Περιμένεις να του αυτό... να βγει ένα παιχνίδι που θα γυρίσει το κουμπί που λέγε ο θεός σου. Δεν τον έχεις αφήσει όμως εκτός τον Ζαμπά. Δηλαδή, τις ευκαιρίες τον άφησε εκτός. Πολύ λίγο, ρε. Τον άφησε, τι. Με βάση την εικόνα του. Ναι, τον άφησε. Θα μπορούσε να μείνει κι άλλο, νομίζω. Δεν λες κάτι από θέμα διάθεσης πλέον. Γιατί okay, αυτό υπόθηκε και στο ξεκίνημα. Εγώ διάθεση βλέπω από τον Ζαμπά, οκ. Okay. Δεν βλέπω γενικά να συνεργάζεται. Δεν μπορεί να μπει. Τώρα, μαθαίνουμε και το Φερέρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το διάστημα που ο ίδιος θεωρεί διάστημα ανοχής να δώσει ευκαιρία. Εντάξει, ειδικά στα εξτρέμ έχει επιλογές. Το πόσο ποιητικές αυτές είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω και να έχει πάρει τίποτα από τα εξτρέμ του. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τον γκολ του Λιμνιού με την Σλόβαν. Ναι. Α, και το Μπίσεσβαρ με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ να έχει δώσει. Ναι. Γενικά δεν. Με τα φόρτου, από τα φόρτου του πήρε σε μικρά παιχνίδια κυρίως. Εντάξει, ο Κουπόν ξεκίνησε καλά σεζόν. Ναι. Μετά κάπου κόλλησε κι αυτός. Μετά τον Άγιαξ δηλαδή. Το ξεκίνημα ήταν καλό. Πάμε λίγο για να πιάσουμε το θέμα Φερέιρα. Στους χορηγούς μας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπάρχει ένα επίπεδο. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, τι έγινε. Τι να μάγει. Χε την αγάπη σέρνη, σημελά. Έλα πάμε σοβαρά τώρα, πάμε στο θέμα του Αμπελ Φερέιρα. Ωραία, πάμε Αμπελ Φερέιρα. Τον θέλει πρώτη μισή αγώνα. Βγήκε και η Ρέκορντ πέρα από το Σέρντο και ο Μάρτιν μέσα εκεί όλοι. Και χθες ναι. Το STP το κανάλι. Ναι. Υπάρχει γενικά μια κινητικότητα στη Sporting, η οποία δεν βλέπετε, έχασε και από την Πολυσύλλαβη που είναι πρώτη. Ναι, όντως. Στην Πορτογαλία. Η Φαλιμακάο, πώς λέγεται. Νομίζω κατάλαβε ο κόσμος. Ναι. Ποια είναι. Που δεν την παίξαμε goal και over, την παίξαμε άσο και over. Πάρτα, μια μούντζα. Ο Κοάρτες έχει κάνει όργια, τον έφαγε τον προπονητή. Δηλαδή ο προπονητής της. Ποιος ήταν, ο Ζήσος ήταν. Είχε φύγει αυτός. Όχι, εκείνος είναι για Βραζιλία. Ο προπονητής της Sporting πιστεύω θα ακούει Κοάτες και θα. Πόσα, τρία πέναλτι έκανε και δύο αυτογκόλ σε μια εβδομάδα. Πες το Στέργιο το όνομα. Φαμαλικάο. Φαμαλικάο. Πέντε νίκες, μια ισοπαλία. Και οι άλλοι έχουν κάνει γκέλες και η Μπενφίκα και η Πόρτο. Ναι, από μια ήττα. Ναι. Τι Φαμαλικάο. Φαμαλικάο, ναι. Η Sporting μέσα στις επιλογές της είναι και ο Αμπέλ Φερέιρα. Από ό,τι μάθαμε χθες από την πλευρά του ΠΑΟΚ, υπήρχε μια κρούση για το αν ο ΠΑΟΚ αφήνει το Φερέιρα. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν αφήνει το Φερέιρα. Και εκεί τελείωσε το θέμα. Βέβαια, δεν ξέρεις πως είναι ψυχολογικά ο Φερέιρα. Δηλαδή, ψυχολογικά, τι εννοώ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι άμα κάποιος είναι δεμένος με ένα κλαμπ και μπλα μπλα μπλα, μπορεί, ξέρω εγώ, να πάσα στιγμή να δημιουργήσει θέμα και να φύγει. Ναι. Δεν φαίνεται αυτό στον Φερέιρα, γιατί ο Φερέιρα, όσο δεν ξέρουν, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Sporting. Και σαν παίκτης. Ποδοσφαιριστής της χρόνια. Και τρία χρόνια της Ακαδημίας. Ναι, δηλαδή, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ το έκοψε. Από Φερέιρα τον ίδιο δεν βγαίνει κάτι. Από το μάνατζερ του βγαίνουν κάτι πυθίες.
Όχι, είμαστε ικανοποιημένοι στον ΠΑΟΚ. Όχι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας θέλει και η Sporting. Και κάτι τέτοιες παπαρικές τώρα. Τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Εκτίμηση κάνω ότι δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα υπάρξει θέμα. Θα στραφεί σε άλλη περίπτωση η Sporting. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και ένα δείγμα το τι πιστεύουν για τον προπονητή του ΠΑΟΚ οι Πορτογάλοι και πόσο μάλλον ένα μεγάλο κλαμπ σαν τη Sporting Λισαβόνας. Δεν νομίζω να έχουμε θέματα εκεί. Υπάρχει και το κομμάτι της ρήτρας. Ναι, αν πληρωθούν 7 εκατομμύρια. Από την Πορτογαλία βγαίνει ότι δεν μπορεί η Sporting να φτάσει αυτό το ποσό. Με 5. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μπει στην κουβέντα ο Μίσιτς. Αυτό λένε αυτοί. Ότι επειδή ο Μίσιτς είναι δανεικός από την Sporting, μπορεί η Sporting να το χρησιμοποιήσει και αυτό. Αυτό λένε αυτοί οι Πορτογάλοι. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε τι λένε αυτοί. Ωραία, λοιπόν, 7 εκατομμύρια ρήτρα. Ο Μίσιτς πόσο θέλουν, 1,5 εκατομμύρια είναι το buyout. Μπορούν να σου πούνε, λένε αυτοί, ότι 5 και το Μίσιτς. Δικό σου. Τον δίνεις. Εγώ αν είμαι ΠΑΟΚ δεν λέω ναι σε αυτό. Εγώ λέω ναι και παίρνω τον προπονητή της Φαμαλικάο, τον Ζωάο Πέντρο Σόουζα, 48 χρονών, γεννημένο στην Αγκόλα βέβαια. Το οποίο το είδες μόλις τώρα. Γεννήθηκε στη Λουάντα. Στη Λουάντα. Ούτε καν Λουάντα, Λουάντα. Α, πάλι καλά. Δεν το παίρνεις άρα. Γιατί, μια χαρά, γιατί ούτε φωτογραφία έχει βέβαια, κάτω με φωτογραφία. Αγκολέζα προπονητή, το ζήσουμε και αυτό. Το συγκεκριμένο site που έχεις, Στέργιο, νομίζω ότι δεν έχει γενικά φωτογραφίες, αλλά το ξεπερνάμε. Όχι, έχει, Σταύρο. Ναι. Έχει όλο το ρόστερ της Φαμαλικάο. Εκτός του προπονητή. Να σου το δείξω κιόλας, να το. Για να δω μούτρα. Δεν έχει το προπονητή, μισό όλο το. Όλο το ρόστερ, 5 παίκτες. Μια χαρά είναι. Διάβαλα. Oh. Μόνο που είναι ο Μπέντο αυτός. Άλλον. Με το τι έχουμε. Όχι. Ήτανε. Όχι. Δρόμο. Άκυρο. Τι. Βλέπω φανέλα του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα Super League. Ήταν στο team του Σίλβα. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Τι θυμάμαι, επειδή φορά πρόσφατα του Ολυμπιακού. Παλί Καρλος Λεβέντης. Όχι, Αμπέλ Φερέιρα. Έχει μούτρα. Έχει μούτρα. Αμπέλ Φερέιρα. Βέβαια. Έχει μούτρα, σαν θανατοπινίτης είναι. Μα κάνει. Είναι μόνιμο στραφωμένο. Τέτοιο θέλουμε. Θύρα 4. Γεννημένο εκεί στα τσιμέντα. Όχι, παιδιά, Αμπέλ Φερέιρα έχω. Τέλο πάντων, με 5 εκατομμύρια και εμείς δεν τον δίνει, αγάπη. Όχι, εγώ δεν τον δίνω. Financial fair play, αυτά. Όχι, όχι, επιμένω στο προπονητή μου. Χαβαλέ κάνουμε, εντάξει, μην φάει κανεί κανένα παπάντα. Και λέμε τι λένε οι Πορτογάλοι τώρα. Που οι Πορτογάλοι μπορούν να λένε τι θέλουν, έτσι, γιατί και αυτοί. Φαμαλικά, κάτι κάνουν. Βρήκε και τη λύση, Στέργιο. Τι παίζουν αυτοί. Ό,τι και να παίζουν, εσύ. Σταυράζω, Στέργιο, ξέρω. Αλλά βάλε εκεί λίγο. Θα το βρούμε. Αν παίζουν 4-2-3-1, αρχίζει και ζεσταίνει το πράγμα. Φαμαλικά. Περιμένουν να φορτώσει το γηπεδάκι. Εδώ βλέπω Σταύρο ένα 4-1-4-1. Μια χαρά. Ε. Εντάξει. 4-1-4-1. Καλό δείχνει. Ναι, αλλά είναι η Φαμαλικάο. Η Φαμαλικάο. Πρώτη φορά τι μάθαμε φέτος. Ναι. Δεν την ξέραμε. Και είναι πρώτη στην Πορτογαλία. Και... μετά από 6 αγωνιστικές. Δεν είναι 6 αγωνιστικές. Δεν είναι 2 οι αγωνιστικές. Θα μετά η Πόρτο του Κονσεϊσάου. Θα ανέβει η Μπενφίκα. Καλύτερη άμυνα έχει από εμάς, Φαμαλικά. Πώς. 6 γκολ έχει φάσει, 6 μάτς όμως. Εσύ ένα μέσο όρο. 6 σε 4. 6 δεν έχει φάει, είναι Πανετολικό, Πανιόνιο από 1, 2 Ατρόμητος, 2... Ναι. Τέλος. Έχουμε ένα μέσο όρο προβληματικό. Τέλος πάντων, εντάξει, να το ξανασοβαρέψουμε λίγο. Αλλά καλή ιδέα σου, φίλε. Πόσο να θέλει Φαμαλικά. Του δίνει 2 μύρια εκεί πέρα και κάνουν τούμπες. Το Μίσιτς. Το Μίσιτς πηγαίνουμε πέρα εδώ. Μια χαρά, το Μίσιτς, αφήσει το Μίσιτς ήσυχο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και για να φέρουμε τα πράγματα σε μια λογική, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει τον προπονητή του. Έτσι τώρα. Έτσι τώρα. Ο προπονητής του προφανώς και ο μόνος τρόπος να φύγει είναι η ρήτρα. Δεν έχει μπει στην κουβέντα αυτό το πράγμα. Υπήρχε μια κρούση αν ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται τη φυγή του Φερέιρα. Και η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν όχι. Δεν μπήκανε, έλα σας δώσω 5, όχι 4, όχι 3, όχι 7. Αν πληρώναν και τη ρήτρα δεν το συζητούσαμε καν. Θα είχε φύγει ήδη ο Φερέιρα. Δεν την πληρώνουν. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με το Φερέιρα. Ευελπιστούμε όλοι να πάνε καλά τα αποτελέσματα. Να μην είναι υποκαθεστώς κρίσης τεχνητή σε πρώτη φάση που δημιουργείται από τον τύπο.
τον αντικειμενικό δίθεν τύπο, όπως το πρωτοσέλιδο του Sport Day χθες, ότι αν χάσει από την ΑΕΚ φεύγει. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει 39 παιχνίδια. 39. Κάποτε θα χάσει. Ναι, δεν μπορείς να βγάλεις μια σεζόν όπως περσινή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή... Κάποτε θα χάσει. Εντάξει. Μπορεί να χάσει την Κυριακή. Κυριακή, πες μου. Ναι. Κυριακή 7.30. Ναι. Μπορεί να χάσει την Κυριακή. Μπορεί να χάσει την Κυριακή. Μπορεί να μην χάσει όμως. Θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρόσεξε, 39, όχι 20 νίκες, 19 ισοπαλίες. Μιλάμε για 34 νίκες και 5 ισοπαλίες. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Το σέρι των 39 αγώνων. Ναι, δεν είναι 20 νίκες, 19 ισοπαλίες. Ναι, εννοείται. Που και αυτό αίτητο είναι, αλλά έχει λιγότερη σημασία, ναι, από το να έχεις 34 νίκες και 5 ισοπαλίες. Ναι. Εκ των οποίων από τις 5. Και δεν έχει ισοπαλίες στο στυλ σαν τη χθεσινή της τότε με την Colchester που πήγε στα πέναλτι. Πω, ξεφτύλα. Μην το θυμίζεις. Ναι. Έχει ισοπαλίες που. Οι ισοπαλίες θα ήταν 2 ουσιαστικά. Ήταν στη Λάρισα που δεν θυμάμαι κάτι να επηρεάσει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ήταν κακός ο ΠΑΟΚ νομίζω στο περσινό παιχνίδι. Ναι. Δεν χρειαζόταν τη νίκη. Ναι. Και το προκλησινό μάτς. Οκ, ισοπαλία. Με Ατρόμητο στο Περιστέρι, με Άρη πέρσι στην Τούμπα και με ΑΕΚ στο ΆΚΑ οι άλλες τρεις ισοπαλίες έπρεπε να είναι τρεις νίκες. Και να μιλούσαμε τώρα για, ναι, 36 νίκες και 37 νίκες, 2 ισοπαλίες. Καλά, μπορεί να σου πει και ο άλλος ότι κάποιες νίκες που πήρες σου άνοιξε σούφρα. Ποια. Καλά, η σούφρα μου άνοιξε, δεν μου άνοιξε ότι είσαι. Άλλο αυτό, ναι. Ναι. Σωστά. Μπράβο, Στέργιο. Πάντως, αν το αντιστρέψει λίγο, είσαι ο Φερέιρα. Και βλέπεις σήμερα ότι στην Πορτογαλία παντού υπάρχει φωτογραφία σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει μια κουβέντα παντού. Δεν παίρνεις λίγο τα πάνω σου, εσύ. Ψυχολογικά. Ναι, σε μια δύσκολη περίοδο. Ναι, αλλά. Μήπως παίρνεις τα πάνω σου και τα φεύγα σου. Μήπως σε πιάνει και μια τάση. Αυτό σε πιάνει άμα έχεις την προδιάθεση, ρε Σταύρο. Δεν σε πιάνει άμα είσαι. Εσύ ξέρεις ότι με στηρίζουν εδώ και ό,τι και να γίνει, δουλεύω και θα βγει αυτό που κάνω. Το με στηρίζουν εδώ, τι εννοείς. Στην ομάδα, ναι, γενικότερα. Δηλαδή οι παίκτες που δίνουν το αίμα τους για μένα. Η διοίκηση με στηρίζει. Ναι. Στους παίκτες πώς θα κερδίζουν την διοίκηση. Με στηρίζει η διοίκηση, αφού λέει όχι. Μια ένσταση, ναι, η διοίκηση λέει όχι. Μια κουβέντα που είχα χθες με έναν άνθρωπο του ΠΑΟΚ είναι ότι, ρε παιδιά, βγάλετε λίγο στην επικοινωνία και τον Μπράνκο. Καλά, αυτό, ναι, εντάξει, το λέμε πάρα πολύ καιρό. Τον ακούσαμε να μιλάει μία φορά στην παρουσίαση. Φεραίρα. Ναι, δηλαδή Ιούλιο και ποτέ ξανά. Και είναι τώρα 1,5 χρόνο. Ναι. Αλλά σου λέω, εγώ το βλέπω και λίγο έτσι για το Φερέιρα. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η Ρίτρα είναι σωστή που μπήκε σε αυτό το ύψος. Τα 7 εκατομμύρια. Με 2 εκατομμύρια συμβόλαια, τι ήταν να βάζαμε, 1,5. 3, 4. Τι λες, μωρέ. Η Ρίτρα πάντα είναι πολλαπλάσια του συμβολίου. Δεν νομίζω να μπορεί κάποια ομάδα να δώσει τα χρήματα αυτά. 7 εκατομμύρια ευρώ για προπονητή. Α, μήνυμα από το. 7 εκατομμύρια. Στο δευτερόλεπτο. Μπορεί αυτό δεν έχει πάθει, τα ξέρεις. Όχι. Μπορεί αυτό δεν έχει πάθει. Θα το υπέγραφω αυτό που λέω. Δεν θα δώσει 7 εκατομμύρια η Sporting. 6 για το Μίσιτς. Όχι, όχι, τίποτα. Τι τίποτα. 6 και το Μίσιτς. 6 για το Μίσιτς. Δεν μπορούμε να το πούμε. 7 και το Μίσιτς δώρο. Αν θες. Αν δεν θες. 7 έχει δείτε. Δεν μπορούσε το Μίσιτς δώρο. Γιατί αν πω τον Φερέιρα να κάτσει, θα κάτσει. Μα δεν μπορεί η Sporting να φτάσει αυτό το νούμερο. Αυτό λένε. Ότι δεν, έχει, δεν μπορεί να το φτάσει αυτό το νούμερο. Οπότε η Sporting δεν μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά. Εμένα προσωπικά όλη αυτή η ιστορία, όχι τη Sporting, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Όλη αυτή η αμφισβήτηση από τους ίδιους που σταυρώναν τον Λουτσέσκου και μετά κάναν μια τούμπα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τώρα οι ίδιοι σταυρώνουν τον Φερέιρα και σήκω φύγε και αυτό. Και... Εξακολουθεί να είναι ένα κομμάτι που με ανεβάζει την πίεση. Και το να ισοπεδώνει παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι οι ίδιοι παίκτες που λίγο πολύ ο καθένας παίκτη έπαιξε το ρόλο του τα τελευταία 2 χρόνια για να είναι η ομάδα εδώ που είναι. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή τι σημαίνει ισοπεδώνω. Δηλαδή, το να καταγράψω μια κακή συμπεριφορά αγωνιστική δεν είναι ισοπαίδωση. Το να αρχίσω να λέω πάρ' τον πούλο, κάνε έτσι, άντα, ου, εκεί είναι πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν λεπτή γραμμή του ρεαλισμού που πρέπει να πεις ότι φίλε Βαρέλα, χάνεις παίκτη σε κάθε παιχνίδι. Αλέξανδρε, δεν είσαι καλά φέτος. Δημήτρη, δεν έχεις νούμερα. Ακπομ, μην είναι όρθιος. Μπήσε, σύναρθε. Βγάλε μια σύνδεση στο ύψος. Ζαμπά, φέρε μου νούμερα. Εσύ τι στα πίτς να μπορείς να τρέξεις. Αυτό είναι
το ορθολογικό. Η πρώτη μέσα που το κάνουμε. Το ψόφα, κάνε, ράνε, πέθανε, φύγει το μπούλο και αυτά δεν υπάρχουν. Εντάξει. Και στο φινάλε είναι δικά μας παιδιά. Ξέχωρα αν και εμείς που είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι λόγω ιδιότητας, και το, το ξέρει βέβαια το τραπεζάκι μου στο σαλόνι, αλλά τέλος πάντων, και εμείς θα το ρίξουμε τον πινελίκι. Εννοείται, όλοι θα το ρίξουμε. Αλλά μετά λίγο να ηρεμούμε. Ο ύμνος λέει Σταύρο και Αγάπη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Δεν βλέπω να γίνει στην πράξη από όλους. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα προκύψει μέχρι την Κυριακή. Υπάρχει ανάγκη και για πνευματική προσήλωση, γιατί δεν ξέρω αν θα έχει το ΆΚΑ Σταύρο 50.000, αλλά μια 40 θα έχει σίγουρα, 45. Όσο να πεις, θα υπάρχει μια πίεση από την Κερκίδα και καλώς θα υπάρχει. Ντέρμπι είναι. Και αυτό που έλεγες νωρίτερα, μόνο λίγα δεν έχει περάσει τα τελευταία 3 χρόνια. Μία νίκη πριν από 3 χρόνια του 1-0 στο μάτς που αποβλήθηκε ο Ζαμπράνο και μια ισοπαλία δώρο κοινού του ανεκδίκητου του Δανού. Τι ήταν με τον Ζαμπά πέρσι. Δανός πέντε δεν έχει. Δανός είναι αυτός ο Εφτάφης. Ναι. Άρα η ΑΕΚ έχει όχι απλά κίνητρο, έχει σούπερ κίνητρο. Από την ΠΑΕΑΕΚ προσπαθούν να το εξαργυρώσουν. Έχει live η ΚΑΕ, εντάξει. Ναι, ναι, στις 1.30. Ναι. Ωραία, επειδή στις 1.30 θα πρέπει να κάνουμε... Οπότε θα κάνουμε λίγο νωρίτερα το διάλειμμα. Ναι, εγώ να μιλήσω για welcome stores. Να μιλήσεις, Σταύρο. Μίλα, Σταύρο. Φιλιππόπουλος, 57. Πολύ καλά τα λες. Και θα πάτε να βρείτε τον κύριο Αλεξιάδη, την τεράστια μορφή. Να ζητήσετε ό,τι θες. Τι θες, ερκοντήσιον, τι θέλεις. Να μιλάμε, φίλοι, με πραγματικά γεγονότα. Ναι. Θέλω τηλεόραση. Θες τηλεόραση. Γιατί η 30διάρα στο σαλόνι δεν φτουράει. Δεν φτουράει. Από ήχο, από δε. Θα πάμε μαζί, Στέργιο. Μη σταλαιπωρώ τώρα. Θες να πας μόνος. Έχεις το παιδί, έχεις τα. Η παρουσία μου σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθάει στην τιμή. Γιατί αν πω. Το σκέτο όνομα κάτι θα κάνεις, αλλά αν είναι τα μούτρα μου εκεί. Θα σου πηγαίνετε μαζί. Θα πάμε μαζί. Με έπεισες. Welcome stores λοιπόν. Φιλιππόπουλος 57, στους εξωτικούς Αμπελόκηπους. Mm-hmm. Η Αμπελόκηπη είναι μια συνοικία δίπλα στη Σταυρούπολη. Τους αγαπάμε, είναι φίλοι μας. Δεν υπάρχει έκθρα Αμπελόκηπη στη Σταυρούπολη. Όχι. Καμία. Ίσα ίσα. Σινεμά μικρή πηγαίναμε εκεί στο Άντα. Σινεάντα. Θυμάσαι Χρήστο. Ε? Κάθε Κυριακή καράτε και μπάτς πέστερ δύο ταινίες και ξύλο στα διαλύματα. Θα θυμάσαι. Ξύλο στα διαλύματα. Βλέπαμε μια ταινία καράτε. Διάλειμμα. Επηρεαζόσουνα. Βγαίναμε όλοι έξω, αυτός που δούλευε κηλικείο να αυτοκτονήσει. Όλο το σινεμά, άγνωστοι, γνωστοί, όλοι ξύλο. Ό,τι βλέπαμε από, ναι. από κινήσεις, τις κάναμε. Μπαίναμε μετά Bud Spencer, με Terence Hill ταινία. Εγώ και ο Ποπόταμος. Τι ταινιάρες. Ταινιάρες, ναι, εγώ και ο Ποπόταμος. Ωραία. Διάλειμμα μπουνιές, όχι καράτε. Γιατί Bud Spencer. Ξύλο, αγάπη, τώρα μιλάμε τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ξύλο μιλάμε. Υπάρχει ταινία εγώ και Ποπόταμος. Ταινιάρα. Τι λέει, ωραία. Είναι σπαγκέτι western. Ο Bud Spencer έχει πεθάνει, έτσι δεν είναι. Ο άλλος ζει. Ή και οι δύο. Ο Terence Hill, όχι, ζει. Αλλά σπαγκέτι western δεν έβλεπες. Πού να δεις. Τι να δεις. Κάρα από Κοζάνη, τι να δεις. Τέλος πάντων. Σουρδοπόντια. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε για να συνδεθούμε με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει συνέντευξη τύπου.